Το λόγο έχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σπύρος Κουβέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλε Υπουργέ. Θεωρώ ότι σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο εξαιρετικά σημαντικό, με δύο μέρη τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα τόσο στην περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, όσο και στη μελλοντική εικόνα της χώρας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το στίχημα που σήμερα παίζεται με το πώς θα προχωρήσει αυτή η νομοθεσία είναι πολύ μεγάλο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, λέγοντας ότι θεωρώ ότι η προσπάθεια για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας μπορεί να είναι θετική και χρήσιμη. Και λέω αυτό έχοντας πίσω μου μία εμπειρία και μία ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά για πάνω από 15 χρόνια και πιστεύω πραγματικά ότι το να βγουν από τη μέση, εκεί που δεν είναι απαραίτητες, οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες κατ' όνομα υπήρχαν, αλλά ουσιαστικά αποτελούσαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις φωτοτυπίες, φωτοτυπιών, δεν προσφέρουν σε τίποτα και άρα θα μπορούν να γίνουν. Όμως, θα πω ακόμα ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να έχει ένα πολύ σαφή στόχο και να έχει ως τελικό προϊόν ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο και διαδικασία, αλλά αντίθετα να μην οδηγήσει σε μια γενικευμένη χαλάρωση. Και για να το πετύχουμε αυτό υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες και στην πράξη και στην εφαρμογή θα αποδειχτούν. Εδώ θα αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και που αναδεικνύονται από αυτή τη ρύθμιση. Και το ένα είναι η σημασία που αποκτά η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αλλά και τα κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος των περιφερειών, τα οποία πρέπει να έχουν και τη στελέχωση και την τεχνική γνώση, αλλά και την εξουσιοδότηση να μπορούν πραγματικά να αποτελούν ένα στεγανό ελεγκτικό μηχανισμό. Το δεύτερο πράγμα που αναδεικνύεται από αυτήν την ρύθμιση είναι η ανάγκη για πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. Συνολικά αυτή η ρύθμιση, το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου που συζητάμε, αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή στην περιβαλλοντική πολιτική, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε. Περνάμε από μια περίοδο όπου οι οικονομικές δραστηριότητες θεωρούνταν εν δυνάμει ένοχοι, presumed guilty στα αγγλικά, στην νομική ορολογία, πηγαίνουμε σε μια περίοδο που θεωρούνται εν δυνάμει αθώες. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζονται πολύ ισχυροί μηχανισμοί και ελέγχου και απόδοσης ευθύνης, γιατί αν δεν υπάρχουν, ουσιαστικά έχουμε χαλάρωση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ελεγκτών περιβάλλοντος, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, το έχουμε συζητήσει και υπάρχουν και προτάσεις από την ίδια την υπηρεσία. Θα πω όμως για το προεδρικό διάταγμα που ήδη υπάρχει για την περιβαλλοντική ευθύνη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει η πραγματική εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος, αυτού του προεδρικού διατάγματος, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Και πάλι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα καταθέσω όμως τα πρακτικά ένα υπόμνημα με συγκεκριμένες αναφορές σε σημεία για βελτίωση αυτού του προεδρικού διατάγματος. Μέσα στο προεδρικό διάταγμα τίθεται και το θέμα της υποχρεωτικής υπαγωγής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε κατάλληλο και ικανό χρηματοοικονομικό σύστημα ασφάλισης απέναντι στην πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι έχω ακούσει την επιφύλαξη που λέει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει αντικίνητρο στην εγκατάσταση σοβαρών επενδύσεων στη χώρα μας. Εγώ θα αντιτείνω ότι εφόσον θέλουμε να προσελκύσουμε σοβαρούς επενδυτές και όχι τυχοδιώκτες, είναι ίσα-ίσα μια πολύ καλή διαδικασία για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που έρχονται, αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε, θα υποστηρίζουν την πράσινη ανάπτυξη και θα είναι έτοιμοι να εντάξουν στη λειτουργία τους διαδικασίες, τεχνολογίες και ελέγχους που θα περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ζημιάς. Ξέρω και έχω δει ότι μέσα στο εν λόγω νομοσχέδιο υπάρχει ήδη μια πρόβλεψη. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει επίσης να έχουμε στην συζήτηση κατάρθρο και μια διευκρίνηση για την άμεση προετοιμασία και διαβούλευση, ώστε να μπορεί να μπει σε υλοποίηση αυτό το κομμάτι. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, που είναι τα αυθαίρετα. Το είπε και ο κύριος Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός, ότι ιστορικά το θέμα των αυθαιρέτων συνδέεται με τη μαζική συρροή φτωχών, κυρίως ανθρώπων, στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα. Και ουσιαστικά τότε θεμελιώθηκε για το δικαίωμα στην Ελλάδα το δικαίωμα στην αυθαιρεσία. Αργότερα αυτή η μεγάλη οικιστική πίεση που δημιουργήθηκε έφυγε, αλλά το δικαίωμα παρέμεινε. Και σήμερα πια, και καλό είναι να μην κοροϊδευόμαστε, η αυθαιρεσία δεν γίνεται ούτε από ανάγκη για τη βιοπάλη, ούτε από έλλειψη στέγης. Σήμερα πια η αυθαιρεσία στη χώρα μας είναι ένα γκρίζο σύστημα παραγωγής υπεραξίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, όποιος στήζει αυθαίρετα κλέβει από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο χώρο, τοπίο, δικαίωμα να χτίσει.
Γι' αυτό το λόγο, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου και θεωρώ ότι δεν μπορώ να δεχθώ ως πολιτική επιλογή τη διαβάθμιση του δικαιώματος με κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που δικαιούται περισσότερο από κάποιον άλλο πολίτη να αυθαιρετήσει. Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα, θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί έχουν ακουστεί πολλά, δεν πρέπει να απαξιώνεται χωρίς συζήτηση. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε την πραγματικότητα ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα στη χώρα μας. Το να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε μας έχει οδηγήσει σε αυτό που έχουμε σήμερα. Το δεύτερο, που είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι πρακτικά είναι αδύνατο να πει κανείς ότι θα κατεδαφίσει εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα. Αυτό ούτε σε εμφύλιο πόλεμο δεν θα γινόταν, πόσο μάλλον σε μια ευνομούμενη χώρα. Αλλά υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό και να γίνει η ρύθμιση. Κάποια αυθαίρετα πρέπει οπωσδήποτε να κατεδαφιστούν. Είναι αυτά που είναι επικίνδυνα, είναι αυτά που προσβάλλουν ή βλάπτουν το τοπίο. Υπάρχουν μια σειρά από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία που ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Σιφουνάκης, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και τέλος, οι δασικοί χάρτες, τα πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια και ο ουσιαστικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη του οικιστικού αποθέματος έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ώστε να δίνεται η συντεταγμένη πολεοδομική διέξοδος, γιατί αν δεν δίνεται αυτή, εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε στην αυθαιρεσία. Θεωρώ ότι η πρόβλεψη για ολοκλήρωση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των ΣΧΟΑΠ είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται όμως, προσθέτω, ένα χρονοδιάγραμμα και προεδρικά διατάγματα για να μην ξεκινήσει η επεξεργασία το 19ο έτος από τα 20. Η μεγάλη ερώτηση που μένει είναι αν με αυτή τη ρύθμιση εξασφαλίζεται το τέλος της εποχής των αυθαιρέτων. Είδα στο νομοσχέδιο την απαγόρευση μεταβίβασης κτηρίων. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι με αυτό μόνο το μέτρο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ικανό ανάχωμα στο να σταματήσουμε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται μέτρα που πάνε πέρα και πάνω από το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αστυνόμευση. Η εμπειρία λέει ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι απαραίτητοι, αλλά πολύ συχνά είναι τρωτοί από παραθυράκια, από μηχανισμούς, κοινωνικούς εκβιασμούς κλπ. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 26, παράγραφο 4, που λέει ότι στο ότι δεν επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις, υπάρχει ήδη μια πρόβλεψη που λέει ότι αυτά που έχουν γίνει παράνομα σε κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια δεν επηρεάζουν τη συνολική ένταξη. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο παράθυρο. Είναι ήδη κάτι το οποίο υποσκάπτει αυτό το συνολικό σκεπτικό και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Θα συμφωνήσω με την πρόταση που έκανε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Κουσελάς, την οποία είχα διατυπώσει και εγώ, ότι η άδεια ανέγερσης κάθε κτηρίου θα πρέπει να αναρτάται σε έναν ιστότοπο για να μπορεί και ο κάθε πολίτης να βλέπει αν αυτό που αναγείρεται στη γειτονιά του είναι κάτι το οποίο είναι νόμιμο ή παράνομο, κερδίζοντας έτσι τον πολίτη με το μέρος μας, να μπορεί ο ίδιος να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς. Και δεύτερον, είχα διατυπώσει μια πρόταση γενικότερη, ώστε αν δεν επιλέξουμε την συνολική απαγόρευση, να υπάρχει ένας τρόπος να παίρνουμε πίσω αυτήν τη δημιουργούμενη υπεραξία από τα αυθαίρετα. Είναι θέμα κρίσης. Εγώ θα επιμείνω σε αυτή την πρόταση, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς στο πώς εφαρμόζεται κατά γράμμα μια τέτοια διαδικασία. Κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλε Υπουργέ, λέγοντας ότι πιστεύω ότι υπάρχουν και χρονικά και πολιτικά περιθώρια να ενισχυθεί αυτή η ρύθμιση, κυρίως στο μέρος που αφορά την απάλληψη του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία πραγματικά να πάμε την Ελλάδα, και συμφωνώ μαζί σου, φίλε Νίκο, ότι είναι ευκαιρία να πάμε την Ελλάδα μετά από μια μακρά περίοδο τριτοκοσμικής πολεοδομικής ιστορίας σε μια καινούρια περίοδο ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και τα κοινά αγαθά. Και είναι σημαντικό αυτή η ευκαιρία να μην εκφυλιστεί σε μια εισπρακτική πρακτική. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω πραγματικά και είναι από τις βασικές μου αρχές ότι η έξοδος από την κρίση και η νέα πορεία της χώρας είναι μια μακροχρόνια υπόθεση και δεν πρέπει να γίνει με ανεμομαζώματα. Σας ευχαριστώ πολύ.